Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε Δευτέρα 25 του μηνός, 25 Φεβρουαρίου 2019. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Ακόμα μια δύσκολη εβδομάδα, ακόμα μια δύσκολη Δευτέρα, ακόμα μια δύσκολη Κυριακή. Έχουμε συνηθίσει? Όχι, δεν συνηθίζεται αυτό. Έχουμε κουραστεί? Σίγουρα. Τα έχουμε δει όλα? Όχι βέβαια. Έχει πιο κάτω? Μπορεί και να έχει. Γιατί στον Ηρακλή η λέξη αηδία, η λέξη ξεφτύλα, η λέξη ντροπή, η λέξη κατάντια μπορεί να είναι και φτωχές για να περιγράψουν αυτό που ζούμε φέτος. Κοντά μας ο χορηγός μας, παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος, στην πλατεία Χορτιάτη, στο τρέμα των λεωφορείων, 2310-349-304, έρχεται και Τσικνοπέμπτη. Αυτή την Πέμπτη δεν είναι η Τσικνοπέμπτη, μπίλη μου? Αυτή είναι, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην ταβέρνα Κήπος, στο Χορτιάτη, και τα κρασιά σας και τις ρετσίνες σας και τα τσίπουρά σας και τα κρεατικά σας και το πάρτι σας και όλα σε γιορτινή ατμόσφαιρα που θα ακολουθήσει. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι για να κλείσετε τραπεζάκι και να περάσετε όμορφα. Τελείωσε πριν από λίγο το Ολυμπιακό Σόφι 5-1. Σε εξέλιξη το Πανετολικό Σπας Γιάννενας στο 7ο λεπτό 0-0. Έχει και Κηφισιά Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Σε λίγο θα σας δώσω σκορ και τα τρία μπροστά μου στους τηλεοπτικούς δέκτες. Θα τα πούμε όλα. Θα τα καταγράψουμε όλα όπως κάνουμε κάθε φορά. Και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ, για άντρες, για γυναίκες, για τα τμήματα υποδομής, όλα όσα έγιναν στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Φυσικά το ποδόσφαιρο μας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ και είναι αυτό που εξακολουθεί και μας ενοχλεί πάρα πολύ και μας εκνευρίζει και μας πονά και μας αγανακτεί και όλα. Πραγματικά χθες από ένα σημείο και μετά έλεγα στον εαυτό μου τι κάνω εδώ, δηλαδή τι περιγράφω. Περιγράφω τον Ηρακλή? Είμαι ρεπόρτερ αυτής της ομάδος που αγαπάω από μικρό παιδί και αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα ποια είναι? Γιατί ο Ηρακλής που θέλουμε δεν είναι. Και ποιοι είναι αυτοί που τέλος πάντων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή και ασκούν διοίκηση? Ξέρουν όλοι αυτοί τι εστί Ηρακλής? Και γιατί κάθε φορά πρέπει να έχουμε τέτοιες Δευτέρες και τέτοιες εβδομάδες? Στο τέλος θα φτάσουμε στο σημείο να μην στεναχωριόμαστε. Να μην μας ενοχλεί που χάνει ο Ηρακλής, γιατί θα το έχουμε συνηθίσει. Θα λέμε, εντάξει, πρώτη φορά είναι, έχει ξαναγίνει. Συνηθισμένα τα βουνά. Αυτό το δεν πάει άλλο, όσο και αν θέλουμε να το λέμε, που το λέμε, πλέον δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί πάει. Πάει και παραπάει. Και πάει κι άλλο και πάει παράλλο. Και όσο πιο κάτω γίνεται πάει. Γελάει όλος ο κόσμος με τον Ηρακλή. Κοροϊδεύει όλος ο κόσμος τον Ηρακλή. Εξαιτίας ορισμένων που είναι στον Ηρακλή. Και τα έχουν κάνει, ξέρετε, τη λέξη. Σίγμα, κάπα, αλφα, ταφ, αλφα. Εκεί όπου πάνε χιλιάδες μύγες και πέφτουν πάνω. Το ότι είναι χιλιάδες οι μύγες που πέφτουν πάνω δεν σημαίνει ότι είναι κενόστιμα. Έτσι τα έχετε κάνει. Και φυσικά, τι να το κάνω για ακόμη μια φορά να λέω τα ίδια και τα ίδια. Από το καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια λέμε. Από τότε που ανέλαβε ο Ηλίας Θοδωρίδης, τα ίδια και τα ίδια λέμε. Ορισμένοι δεν θέλουν να καταλάβουν
τι κακό κάνουν στον Ηρακλή και πόσο κακό κάνουν στον Ηρακλή. Και εγώ έχω μπει στη διαδικασία να χαρακτηρίσω καφενείο όλο αυτό το πράγμα. Μου φταίει σε τίποτα το καφενείο, μια χαρά είναι εκεί. Πίνουν τον καφέ τους, παίζουν το ταυλάκι τους, το χαρτάκι τους, το ουζάκι τους, το μεζεδάκι τους. Μια χαρά είναι στο καφενείο. Διασκεδάζουν οι άνθρωποι. Εμείς διασκεδάζουμε πηγαίνοντας στον Ηρακλή. Περνάμε καλά. Ο Ηρακλής για μας από την παιδική ηλικία δεν ήταν μια ξενιασιά. Να ξεσκάσουμε, να έρθει η Κυριακή να πάμε στο γήπεδο. Κερδίσει, χάσει η ομάδα, φέρει ισοπαλία. Θα γουστάρουμε. Στην Ήτα όχι βέβαια. Αλλά θα έχουμε καλή διάθεση να πάμε στο γήπεδο. Τώρα έχουμε καλή διάθεση να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή. Το απολαμβάνουμε, μας αρέσει αυτό που κάνουμε, που βλέπουμε. Και χαρά στο κουράγιο του κόσμου που βρέθηκε και χθες στο γήνιο με το ψοφόκριο. Κάθε φορά θα πηγαίνουμε στο γήπεδο, θα βλέπουμε τον Παντελή, τα ίδια παντελάκια με τα ίδια Παντελή μου, αυτό τον Παντελή, και θα φεύγουμε. Και θα λέμε πάλι τα ίδια. Ούτε το άλλο μας φταίει με το κόκκινο το λαμπάκι. Που να χαρακτηρίζουμε έτσι την ομάδα. Δεν υπάρχει λέξη για να περιγράψει την κατάντια του Ηρακλή, την ξεφτύλα αυτή. Δεν υπάρχει. Καμία, δεν ξέρω, δεν έχει εφευρεθεί. Τα καφενεία και τα κόκκινα λαμπάκια, καταλαβαίνετε τι λέω, δεν μπορούν να καλύψουν την κατάντια του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Δεν μπορούμε τίποτα. Και χθες πραγματικά, μόνο για χθες μπορώ να γράψω βιβλίο. Μόνο για χθες. Όχι για όλα αυτά τα χρόνια που έχουν δει τα μάτια μας. Μόνο για χθες μπορούμε να γράψουμε όλες αυτές τις ξεφτυλιστικές σκηνές που ζήσαμε πάλι στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Εντός, εκτός, γηπέδου, ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει... Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο. Και θα πω κάποια πράγματα. Γιατί το μάτς δεν ήταν και τηλεοπτικό. Για όσα έγιναν πριν και μετά και για όσα γίνονται. Και να θυμίσουμε για ακόμα μια φορά κάποια πράγματα. Γιατί εδώ και δύο μήνες... Πολλοί έκαναν παράπονα προς την ώρα για μπλε, πολλοί κατηγορούσαν την εκπομπή, πολλοί γκρίνιαζαν. Γιατί αυτά που λέγαμε υποτίθεται κάναν καλό, κακό. Είδες η λανθάνουσα γλώσσα. Και δεν άρεζαν. Για παράδειγμα, πολλοί μου την πέφτανε λεκτικά και λέγανε ότι μας έχει πάει στα νεύρα που λες και τη βαθμολογία από κάτω. Ο Ηρακλής πάει για άνοδο. Και σταμάτησα εγώ να λέω τη βαθμολογία από κάτω. Σεβόμενος αυτή την άποψη. Και έλεγα μόνο το από πάνω. Τώρα θα ρωτήσω αυτούς εδώ. Θέλετε να πω τη βαθμολογία από κάτω ή να λέω μόνο τη βαθμολογία από πάνω. Θέλετε να λέω ότι ο Ηρακλής είναι 10 βαθμούς πίσω από τον Απόλλωνα Λάρισας ή θέλετε μήπως να πω ότι είναι και 2 βαθμούς μόνο πάνω από τον 11ο Καραϊσκάκη, γιατί ο 11ος το λέει το ποίημα. Θα παίζει του χρόνου 2 κατηγορίες κάτω. Ναι, θα είναι... Τρίτη εθνική θα είναι ουσιαστικά ο 10ος και κάτω. Και αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι 10ος με 23 και ο Καραϊσκάκης είναι 10ος με 21. Γιατί τόσο καιρό ήμασταν κακοί που λέγαμε ότι ο Ηρακλής είναι 8 βαθμούς από τη δεύτερη θέση και 3 από την 11η. Δεν άρεσε. Γινόμασταν κακοί που το λέγαμε. Γινόμασταν κακοί που λέγαμε ότι από τότε που ανέλαβε ο Ηλίας Θοδωρίδης υπήρχαν 7 παρετήσεις. Κάντε τις 8 γιατί σήμερα παραιτήθηκε οριστικά ο Τάσος Κατσαμπής που εδώ και μια εβδομάδα δεν πήγαινε στις προπονήσεις και χθες δεν ήρθε καν στο γήπεδο. Θα διαβάσω και τη γραπτή του τοποθέτηση σε λίγο. 8 κάντε τες. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν να σταματήσουν να μας δουλεύουν. Φίλε μου Αντώνη, εγώ τα λέω.
Το ξέρεις ότι τα λέω γιατί ακούς κάθε μέρα την εκπομπή. Αλλά τόσο καιρό πραγματικά. Πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβούσα εδώ κάθε μέρα. Για αυτά που λέγαμε και καταγράφαμε και κάναμε κακό γιατί η ομάδα θα ανέβει. Πώς θα ανέβει ρε παιδιά η ομάδα. Με ποιον. Ποιον, με ποιον, πείτε μου, με ποιον. Από 13 Νοεμβρίου που βγήκε η ανακοίνωση της ΠΑΕΡΑ κλείση για τον Ηλία Θοδωρίδη μέχρι και σήμερα δεν έχουμε σταματήσει να καταγράφουμε τα πάντα. Τα πάντα. Τα οποία 99,9% είναι αρνητικά. Αλλά κάναμε κακό. Η ομάδα πάει για άνοδο. Μη λες τη βαθμολογία από κάτω. Τώρα που ο Ηρακλής είναι 10ος και είναι 2 βαθμούς πάνω από τον Καραϊσκάκη θα πάει και στην Άρτα. Έχει σε 2 εβδομάδες παιχνίδι στην Άρτα. 3 πόσο είναι. Να το ζήσουμε και αυτό το έργο. Να ζήσουμε τον Ηρακλή 11ο. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι τι εννοώ δούλεμα. Την προηγούμενη εβδομάδα και μετά τα όσα έκανε ο Ηλίας Θοδωρίδης με τον Ντου στο Ρόκα στα αποδυτήρια κτλ. Βγάζει ο Θοδωρίδης προς τα έξω με τον τρόπο του όπως το βγάζει τέλος πάντων. Γιατί ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε μαζί του σε μια συνέντευξη τύπου γιατί δεν μας έχει κάνει τη χάρη και την τιμή να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω γιατί. Την έχει ακυρώσει ή ήταν να γίνει αύριο. Είναι να γίνει μάλλον αύριο και ακόμα 7 και 20 ενημέρωση δεν έχουμε για το αν θα γίνει αύριο. Γιατί εχθές ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος που ήταν στα δημοσιογραφικά και θα σας πω το γιατί σε λίγο, σε αυτό το μπούθο μικρό του Αιγίνιου, μας είπε ότι θα γίνει συνέντευξη τύπου την Τρίτη. Η Τρίτη είναι αύριο και έχουμε Δευτέρα 7 και 20 και δεν ξέρουμε τίποτα. Μας είχε ενημερώσει κανένας. Τι εννοώ δούλεμα. Από τη Δευτέρα και μετά και ο κύριος Καραντώνης και ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος από την Αμερική βγάζουν μία αγανάκτηση, μία οργή για τον Θεοδωρίδη, ότι θα τον φάμε, ότι θα τον διώξουμε και να στο καπάκι δηλώσει του Τουτζιάρη και να θα τον φάμε και το Τουτζιάρη. Προχωρούν οι μέρες, κυλάει η εβδομάδα, βγαίνει επίσης προς τα έξω από την Αμερική ότι θα έρθουμε Σάββατο, προχθές δηλαδή, να κάνουν ραντεβού με τον Ηλία Θοδωρίδη. Πριν καν γίνει το ραντεβού, πριν καν λοιπόν γίνει το ραντεβού, δώσ' μου λίγο μπίλι. Ευχαριστώ Βασίλη μου. Βγάζει ανακοίνωση η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Περίμενα να τη διαβάσω. Θα τη βρω. Βγάζει ανακοίνωση η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ με την οποία στηρίζει τον Ηλία Θεοδωρίδη. Όλη την εβδομάδα προκύπτει από την Αμερική ο εκνευρισμός, η δυσκαρέσκεια, θα τους φάμε όλους κτλ. Και στο καπάκι έρχεται αυτό. Ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ Αθανάσιος Τόμ Παπαδόπουλος αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει το φύλαθλο κοινό της ομάδος μας ότι ο κύριος Ηλίας Θεοδωρίδης χαίρει της εκτίμησης και εμπιστοσύνης του. Ο κύριος Παπαδόπουλος εκτιμά όλο αυτό τον καιρό τη συνδρομή και βοήθεια του κυρίου Θεοδωρίδη τόσο στον οργανωτικό. Φέρτε ένα μπαλκόνι να πέσω. Όσο και στον οικονομικό τομέα. Για τον οικονομικό τομέα μην φαίνεται μπαλκόνι γιατί όντως ο άνθρωπος, το έχουμε πει πολλές φορές, μπράβο του, έχει βάλει 200-300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ πόσα έχει βάλει. Και ίσως είναι αυτός, για να μην βγάλω το ίσως, ο λόγος που δεν έχει απομακρυνθεί ο Θεοδωρίδης από τον Ηρακλή. Γιατί ο Τόμ Παπαδόπουλος, θα το πούμε για ακόμα μια φορά, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, τον έχει ανάγκη. Από τη στιγμή που είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός και δεν μπορεί να φέρει λεφτά από την Αμερική, όσο βάζει λεφτά ο Θεοδωρίδης, δεν πάει να κάνει ντου, δεν πάει να κάνει ξεντού, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει, θα τον κρατήσουμε. Αλλά μην γράφετε στην ανακοίνωση της ΠΑΕ
ότι έχει συνδρομή και βοήθεια στον οργανωτικό τομέα. Μη τρελαθούμε κιόλας. Που υπήρξαν 7 παρετήσεις. Ποιος είναι ο οργανωτικός τομέας? Και η μόνη θέση που αντικαταστάθηκε από τις 7 παρετήσεις ήταν το γραφείο τύπου. Αντικαταστάθηκε ο κύριος Κυρίτσης, ο κύριος Υψηλάντης, ο κύριος Γραμμένος, ο υπεύθυνος αδειοδότησης Γιάννης Παπαδόπουλος. Αντικαταστάθηκαν ποτέ αυτοί? 13 Νοεμβρίου βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕΡΑ Κλής και έλεγε ότι ο Ηλίας Θεοδωρίδης αναλαμβάνει διοικητικό πόστο. Έχουμε 25 Φεβρουαρίου. Είδατε εσείς να αναλαμβάνει ο Ηλίας Θεοδωρίδης κανένα διοικητικό πόστο και δεν το ξέρω? Είναι κάτι αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕΡΑ Κλής και δεν το ξέρω? Δεν τα λέμε πρώτη φορά, κάθε μέρα τα λέμε, αλλά τώρα δεν πειράζει. Θα τα πάρουμε όλα σβάρνα. Ποιος σας έχει πει ότι θέλουμε να μας δουλεύετε? Να βγάζετε μια εβδομάδα προς τα έξω ότι θα τον φάτε και μετά να βγάζετε ανακοίνωση στήριξης. Πάμε στο χθεσινό. Υποτίθεται αυτοί οι δύο έχουν μαλώσει. Σωστά. Σωστά. Υποτίθεται αυτοί οι δύο μια εβδομάδα ο Θεοδωρίδης έλεγε ότι ή ο Ρόκα ή εγώ. Ο Τόμ έλεγε εγώ τον κρατάω τον Ρόκα και μπορεί να φάω τον Θεοδωρίδη για αυτό που έκανε, γιατί βγάζει μια άσχημη εικόνα προς τα έξω κτλ. Εχθές με το ίδιο αυτοκίνητο ήρθανε. Στον ίδιο χώρο καθίσανε. Αριστερά. Έτσι όπως είναι το γήπεδο, όσοι έχουν πάει στο γήνιο, αριστερά, σχετικά κοντά εκεί σε ένα μικρό σας μπαλκονάκι, προς την πλευρά των οπαδών του Ηρακλή, που μόλις πήραν χαμπάρι τον Θεοδωρίδη, είπαν ένα σύνθημα που μας θυμίζει το παρελθόν. Και μόλις άρχισε αυτό, έφυγαν από τον μπαλκονάκι και ήρθαν στα booth. Booth. Τέλος πάντων, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και περιγράφαμε και δίπλα μας ήταν ο Τόμ Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Σε κάποια φάση ο Θεοδωρίδης φεύγει. Ο Τόμ Παπαδόπουλος παραμένει. Και μετά το ημίχρονο. Τελειώνει το παιχνίδι και πάμε σε ένα σπιτάκι δίπλα στα αποδυτήρια για τη συνέντευξη τύπου. Θέλετε να σας πω ποιοι ήρθαν να δουν τη συνέντευξη τύπου? Στη συνέντευξη τύπου ποιοι πηγαίνουν? Εύκολη ερώτηση. Οι κάμερες, οι ρεπόρτερ, τα γραφεία τύπου και αυτοί που είναι να μιλήσουν. Οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει δουλειά κανένας άλλος να μπει μέσα στη συνέντευξη τύπου. Χρειάζεται άδεια. Δεν μπορείς να μπεις έτσι. Δεν είναι κηλικείο. Είναι η αίθουσα τύπου όπου γίνονται οι δηλώσεις. Ποιοι πήγαν λοιπόν στη συνέντευξη τύπου να δουν τι θα πει ο Ρόκα? Ο Τόμ Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Να έρχεται η διοίκηση, ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτοχος. Το Θεοδωρίδη μπορεί να το πούμε διοίκηση, γιατί δεν είναι. Το αφεντικό του ποδοσφαιρικού τμήματος, αν θέλετε. Και να έρχονται στη συνέντευξη τύπου και να τους βλέπει ο Ρόκα απέναντί τους. Σε εμάς μιλούσε ή σε αυτούς? Γιατί υποτίθεται η συνέντευξη τύπου γίνεται για τα μέσα ενημέρωσης. Και ξεκινά ο Ρόκα στη συνέντευξη τύπου και δεν ξέρω αν αυτό που είπε έχει να κάνει με το ότι τα ελληνικά του δεν είναι τόσο καλά με τα ισπανικά του. Δεν το ξέρω. Και λέει ότι σήμερα το παιχνίδι χάθηκε εξωαγωνιστικά. Και το ακούμε και είμαστε, λέμε, ποιος ξέρει τι θα πει τώρα. Και γι' αυτό έκανα την ερώτηση, τι εννοείται χάθηκε το παιχνίδι εξωαγωνιστικά? Και η απάντησή του ήταν ότι δεν δόθηκαν 3 πέναλτι, αυτό είναι το ένα εξωαγωνιστικό, και το δεύτερο, ότι στο πρώτο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές μου, το 70% από τις πάσες που έκαναν ήταν λάθος. Αυτό όμως δεν είναι εξωαγωνιστικό. Αυτό είναι αγωνιστικό. Όταν το λες εσύ για εξωαγωνιστικό, το ότι οι ποδοσφαιριστές σου
έκαναν 70% τις πάσες λάθος, υπονοείς κάτι, Μανουέλ Ρόκα? Τι υπονοείς? Δεν είναι εξωαγωνιστικό αυτό. Είναι αγωνιστικό, στατιστικό, ότι οι ποδοσφαιριστές έκαναν λάθη πάσες. Υπονοείς ότι τα έκαναν επίτηδες? Και αν ναι, γιατί? Γιατί εχθές όποιος δεν κατάλαβε τι υπονοεί ο Ρόκα, τι να πω, νομίζω όλοι το καταλάβανε. Να μπούμε στη διαδικασία που βούιζε ο τόπος πριν το παιχνίδι ότι θα λήξει άσος και με συγκεκριμένο σκορ. Ναι, έχασε ο Ηρακλής πάρα πολλά πάνω στη γραμμή. Αλήθεια είναι. Και επαναλαμβάνουμε. Και έχω καταθέσει την ταπεινή μου άποψη εδώ στην εκπομπή ούκο λίγες φορές. Ότι ο Ρόκα δεν έχει δείξει να είναι ο προπονητής που μπορεί να ανεβάσει μια ομάδα. Δεν είχε πουθενά επιτυχίες. Όπου και αν πήγαινε. Δεν είχε πουθενά επιτυχίες. Από παντού έφευγε χωρίς να έχει αφήσει πίσω του κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριφέρεται ο Ηρακλής με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση με αυτόν τον τρόπο. Θέλεις να το φας, φάτονα. Κάντο. Φέρε τέταρτο, πέμπτο, έκτο προπονητή, έβδομο, ούτως ή άλλως τα έχεις κάνει πως τα έχεις κάνει, κάνε και αυτό. Μη διασύρεις όμως τον Ηρακλή έτσι με αυτές τις εικόνες. Και εγώ τα έχω πει πάρα πολλές φορές εις βάρος του Ρόκα. Και πάλι κάποιοι με κατηγορούσαν, δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Αυτό με τον Κλέιτον πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τόση αιμονή και επιμονή με τον Κλέιτον. Και με άλλους ποδοσφαιριστές. Χθες άφησε το Βιτλί έξω. Κάραμε το σταυρό μας όλοι όταν είδαμε το χαρτί μπροστά μας. Λέμε δεν γίνεται, δεν βλέπουμε καλά, μας το δώσαν λάθος. Α, να πω και ποιος μας έδωσε τα χαρτιά χθες, να μην ξεχνιόμαστε. Ο κύριος Μπέζας. Τον θυμάστε? Μπράβο. Γενικός αρχηγός του Αιγινιακού. Από αυτόν έχασε ο Ηρακλής χθες. Πάμε παρακάτω. Πάρα πολλές επιλογές λαθασμένες του Ρόκα. Που πολλοί παρασύρθηκαν από εκείνο το 0-2 στο Βόλο. Και λέγανε, οπ, να το ο προπονητής. Εδώ αγκαλιάστε τον, κρύψτε τον, θα μας ανεβάσει τρένο. Αυτό που λέγαμε όμως και τότε ήταν ότι θέλουμε διάρκεια, σταθερότητα. Η ομάδα δεν είχε ούτε διάρκεια ούτε σταθερότητα. Και ό,τι νίκες έκανε και ψιλοκαλές εμφανίσεις ήταν η παρένθεση. Δεν ήταν ο κανόνας. Ο κανόνας ήταν αυτό το χάλι που βλέπαμε και χθες. Κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο τα παιχνίδια του Ηρακλή και οι αποδόσεις που είχαν δίπλα. Να πούμε κάποια. Δεν θέλω να υπονοούσε τίποτα. Καταγραφή γεγονότων θα κάνω και τίποτα παραπάνω. Αλλά για να δείτε την ξεφτύλα και το πόσο ακόμα και αυτό ξεφτυλίζει τον Ηρακλή. Μόνο ως αποτέλεσμα. Χωρίς υπονοούμενο, χωρίς τίποτα. Αιγινιακός Ηρακλής άσος 8 απόδοση. Βόλος Ηρακλής διπλό 5 απόδοση. Ηρακλής Απόλλων Πόντου διπλό 8 απόδοση. Ηρακλής ΠΑΣ Γιάννενα κύπελο άσος 5 απόδοση. Ηρακλής Καραϊσκάκης διπλό 14 απόδοση. Ηρακλής Απόλλων Λάρισας άσο ημίχρονο διπλό τελικό από 3-1 250 απόδοση. Ηρακλής Αιγινιακός 1-1 στο Καφτατζόγλιο και Χ 10 απόδοση. Στατιστικά, τίποτα παραπάνω. Σήμερα προκύπτει ξανά θέμα προπονητή. Εγώ απορώ γιατί δεν τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Αφού έγινε αυτό που έγινε, φάτε το να τελειώνουμε. Μα μη μας δουλεύετε, αλλά μη μας κοροϊδεύετε αρκετά. Τώρα ξανά θέλουν να το φάνε. Απλά μάλλον τώρα θέλουν να το φάνε και οι δύο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μαλώνανε. Όχι ο ένας τον θέλει, όχι ο άλλος τον θέλει.
Και είναι ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο κακό αυτή τη στιγμή το κάνουν, το γίνεται, γιατί υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Η του Θεοδωρίδη και η του μη Θεοδωρίδη. Ξεκάθαρα. Δεν είναι όλοι χαζοί οι 7 που παραιτήθηκαν όταν ο Θεοδωρίδης άρχισε σιγά σιγά να κινείται. Θα διαβάσω πριν πάω στο διάλειμμα, Μπίλη μου, και την γραπτή τοποθέτηση του Τάσου του Κατσαμπή. Δεν ήθελε να τοποθετηθεί μέσω ραδιοφώνου. Προτίμησε να το κάνει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Ξεκινώντας την περσινή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, βάλαμε όλοι μαζί τα στήθη μας μπροστά προκειμένου να πετύχουμε ένα στόχο που αρχικά έδειχνε ακατόρθωτος. Αγωνίστηκαν παιδιά που αγαπούσαν τη φανέλα που φορούσαν και έδιναν τα πάντα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους για αυτή. Μέσα από ένα οικογενειακό κλίμα εντός και εκτός από δηλητηρίων, ο Ηρακλής έδειχνε έτοιμος και ικανός να μπει και πάλι σε τροχιά υγείας και ανωδικής προσπάθειας. Ο φετινός σχεδιασμός όμως για τη συμμετοχή του Ηρακλής στο πρωτάθλημα της Football League ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα. Η θέση και ο ρόλος που μου ανατέθηκε από τη διοίκηση ήταν η αποκλειστική ενασχόλησή μου με τα θέματα του αγωνιστικού τμήματος. Δεν με ενδιέφεραν πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό έχω μάθει να κάνω και να υπηρετώ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς από τη μεγάλη αγάπη για αυτό το σωματείο αναλάμβανα και άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες δυστυχώς κάποιοι τις παρεξήγησαν. Με όλη αυτή την κατάσταση να χτυπάει πάνω στο πρόσωπό μου, έχασα την προσωπικότητα και την ψυχική μου ηρεμία. Με συνδυάσανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με αρκετά πρόσωπα και τις φιλίες που μπορεί να έχω μαζί τους. Τους εκτιμώ, αλλά εγώ όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει να δουλεύω μόνος μου και να αφοσιώνω τον εαυτό μου στις αρμοδιότητες και στους ρόλους που μου αναθέτουν. Ό,τι και αν μεταφέρθηκε στη διοίκηση για το πρόσωπό μου έγινε σίγουρα εκ του πονηρού, αγγίζοντας τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, σπηλώνοντας παράλληλα το όνομά μου. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αξιοπρεπής αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που μου αναλογούν. Η αγάπη του κόσμου και η συμπαράσταση της μεγαλύτερης μερίδας του είναι συγκινητική και είναι αυτή που με κρατάει όρθιο στις δύσκολες στιγμές. Είμαι όμως και άνθρωπος, μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλω το χρόνο μου για να ηρεμήσω. Από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας είχα ενημερώσει τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο ότι δεν θα βρίσκομαι στον αγώνα της Κυριακής. Παρ' όλα αυτά, τακτοποίησα όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Η απόφασή μου αυτή τη στιγμή είναι να ακολουθήσω το δρόμο της αποχής από αυτό που έμαθα να κάνω και αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου, αλλά περισσότερο τους εχθρούς μου, εις το επανήθυν. Η γραπτή τοποθέτηση του Τάσου Κατσαμπή. Και χωρίς γενικό αρχηγό ο Ηρακλής πλέον. Συν τα άλλα πόστα που λέγαμε νωρίτερα. Να πω κάτι ακόμα. Ο ίδιος ο Στάικος Βεργέτης είπε ότι κανένας από τον Ηρακλή δεν τον πήρε τηλέφωνο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί και ο Γιάννης ο Πασάς μας έλεγε ότι δεν θα πάει στην Κέρκυρα και πήγε. Μην τα πιστεύουμε πάντα αυτά. Είχα την ευκαιρία επίσης να μιλήσω με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος σήμερα έκανε τοποθετήσεις και φυσικά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον Ηρακλή. Αλλά ο ίδιος μου είπε ότι δεν τον έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο από τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, οι δηλώσεις με την πραγματικότητα μπορεί καμιά φορά να μην είναι ταυτόσιμες. Από ό,τι φαίνεται έχει πάρθει η απόφαση να τελειώσει ο Ρόκα, αλλά με αυτούς μπορείς να βγάλεις άκρη, μπορείς να είσαι σίγουρος. Δεν μπορείς. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν μπορείς. Πραγματικά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Στο Λίμπερο 107,4. Θα βράχνιαζα κάποια στιγμή. Κοντά μας παραμένει φυσικά η παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος στην πλατεία Χορτιάτη, στο τέρμα των λεωφορείων. 2310-349-304. Τσικνοπέμπτη έρχεται. Μην το ξεχνάτε να πάτε να περάσετε καλά. Μάνα μου, την αγάπη μου. Την αγάπη μου, να σε καλά. Χαίρομαι που ακούς. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ και για βόλεϊ, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, με ακούει και θέλει να πει και αυτός δύο λόγια. Ο Στέφανος Σωτηρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Καλή εβδομάδα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να ρωτήσω τι κάνεις, δεν ρωτάω, πάμε παρακάτω. Όχι. Αυτό το οποίο παίζει, πιστεύω, το σπουδαιότερο ρόλο είναι να δούμε το τι ακριβώς
συμβαίνει και το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Γιατί καλή προπονητολογία, καλά όλα αυτά, ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται. Όλοι το ξέρουν, δεν το ξέρουμε μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Αυτό όμως το οποίο δεν έχω καταλάβει ακόμα είναι το εξής. Ναι. Τεκινήσαμε με μια προοπτική ότι θα υπάρχουν οικονομικής φύσεως προβλήματα, ναι, γιατί θα αναλαμβάναμε τα χρέη των προηγούμενων ετών το 50% μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί αυτό. Δεν ψηφίστηκε ακόμα, έτσι δεν είναι? Είναι να περάσει τώρα, είναι να περάσει. Είναι να περάσει. Είναι να περάσει, ναι. Και εγώ διαρωτούμε το εξής. Πώς η ομάδα υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τις οποίες έχει εκφράσει και ο μεγαλομέτοχος, μπορεί και αλλάζει τόσους προπονητές? Ο μόνος εξ αυτών που παραιτήθηκε και εικάζω ότι δεν θα χρειαστεί η υπογραφή του σε λίγες μέρες για την αδειοδότηση είναι ο Ελευθερόπουλος, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ναι, αλλά και εκεί υπάρχει, συγγνώμη Στέφανε, να θυμίσω ότι και εκεί υπάρχει Θεοδωρίδης. Πέρα από αυτό, και εκεί υπάρχει αιτία Θεοδωρίδη, γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, στο Δόξα Δράμα Ηρακλής με Ελευθερόπουλο, ο Ελευθερόπουλος έφαγε πέσιμο όπως έφαγε και ο Ρόκα. Απλά με το Ρόκα ήταν στο Καφτατζόγλιο και το είδαμε όλοι. Αυτή ήταν η διαφορά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ ερωτώ και πάλι. Γιατί πώς θα πάει να πάρει υπογραφές από όλους αυτούς, αυτό δεν λες? Αυτό λες. Δεν για την αδειοδότηση. Τι έχουν υπογράψει λοιπόν με τον Βοσνιάδη? Ή τι δεν έχουν υπογράψει με τον Βοσνιάδη? Τι έχουν υπογράψει? Αυτό το οποίο λέγανε ότι για 1,5 χρόνο θα κάνουν συμβόλαιο με το, πώς το λέγανε, με το Ρόκα. Με το Ρόκα, ναι, για 1,5 χρόνο. Ναι, εγώ λέει δεν παρετούμε. Αν θέλω να με διώξουν. Είπε χθες ότι δεν είμαι χέστης για να φύγω, το είπε. Ωραία. Με τι ευκολία λοιπόν παίρνουν τις αποφάσεις όταν η ομάδα θα καταχρεωθεί και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ανταποκριθεί σε τέτοια οικονομικά ανοίγματα? Θα είναι ο Θεοδωρίδης που δεν είναι τίποτα? Θα είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος ο οποίος... Δεν μπορεί να βάλει λεφτά στην Αμερική? Δεν μπορεί, τέλος πάντων έχει αδυναμία, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δεν βάζει, δεν βάζει. Ναι, δεν βάζει. Δεν βάζει. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν? Τελικά τι θα γίνει? Θα θυμώσει μία μέρα ο Θεοδωρίδης, θα πει εγώ δεν είμαι τίποτα έτσι κι αλλιώς, η καρτέλα αυτή μου τα χρωστάει, πάει να κλείσει και φεύγω? Με τι ευκολία λοιπόν φορτώνουν αυτή τη στιγμή το σύλλογο χρέη? Με μεταγραφές, με παίκτες τους οποίους τους διώχνουν, λένε ότι δεν τους είχαν συμβόλαια. Τα ξέρουμε αυτά, ότι δεν είχε κανείς συμβόλαια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είχαν κάποιοι παίκτες συμβόλαια? Δεν είχαν. Ο Βραζιλιάνος... Και ακόμα δεν έχουν. Ο Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο. Και ακόμα δεν έχουν. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο Βραζιλιάνος σίγουρα έχει συμβόλαιο. Με τον Βραζιλιάνο δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει μετά, γιατί αν θυμάσαι, είχε, αν λες για τον Κλέιτον. Βέβαια για τον Κλέιτον. Αν είχε, για γιατί είναι και ο Τάι Βραζιλιάνος γι' αυτό. Ναι, αν είχε. Αν τι κάνανε μετά, γιατί μην θυμάσαι ότι έκανε. Μην ξεχνάς ότι έκανε εξώδικο. Ήταν ένα βήμα πριν την προσφυγή. Και εκεί λίγο τα μαγειρέψανε, εκεί δεν ξέρω τι κάνανε. Εκεί καταλήγω, Γιώργο. Ή φτάνουμε στο σημείο, ρε Στέφανε, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να μου φέρουν 12-13 παίχτες. Που λοιπόν, δεν θα τους δούμε τους περισσότερους στην αποστολή καν. Δεν χρεώνεται έτσι η ομάδα με αυτές τις μεταγραφές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τελικά, τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ποια είναι η προοπτική? Αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουν μια συνέντευξη τύπου, αλλά με ερωτήσεις, όχι αποφασίζω και διατάσσω. Εχθές ήταν στο booth μαζί μας ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, όπως είπα νωρίτερα, που περιέγραψα όλο το σκηνικό. Και τον ρωτάμε στο ημίχρονο τι θα γίνει με τη συνέντευξη τύπου, γιατί αν θυμάσαι η συνέντευξη τύπου αρχικά ήταν για την προηγούμενη Πέμπτη του Ηλία Θεοδωρίδη, την ακύρωσε ο Ηλίας Θεοδωρίδης, βγήκε προς τα έξω από την ΠΑΕ ότι θα γίνει τελικά συνέντευξη τύπου με όλους παρόντες, δηλαδή να έρθουν και ο Τόμ και ο Καραντώνης από την Αμερική. Ρωτάμε χθες τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο αν θα γίνει η συνέντευξη τύπου, μας λέει ναι θα την κάνουμε σίγουρα την Τρίτη. Τρίτη είναι αύριο. Τώρα έχουμε 8 παρα 10 και δεν έχει βγει η παραμικρή ανακοίνωση για συνέντευξη τύπου. Μάλλον... Μπορεί να τον έδωσε εντολή ο Θεοδωρίδης να μην γίνει. Έτσι όπως το λέω. Μα δεν θέλει να τοποθετηθεί ο Θεοδωρίδης. Είναι ξεκάθαρο. Τέλος. Γιατί τέλος. Ξέρει τι ερωτήσεις θα του κάνουμε. Δεν θα του πούμε τι ωραία είναι τα πουλάκια σήμερα και πώς και λαϊδάνε. Κοίταξε Γιώργο, εδώ γυρνάνε τώρα μία ταινία. Δεν ξέρω αν είναι χολιγουδιάνη. Πάντως είναι πολύ κακής ποιότητας. Και αυτή η ταινία είναι ότι ξαφνικά έρχεται ο Τόμ,
Έρχεται με το αεροπλάνο Tom, φεύγει ο Tom. Ο Tom όμως δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να δείχνει μεγαλομέτοχος, αλλά ουσιαστικά δεν βλέπω να παίρνει αποφάσεις. Ουσιαστικά λοιπόν ο πρόεδρος στον Ηρακλή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και πάλι βεβαίως δεν είναι... Δεν υπογράφει τίποτα. Δεν είναι μέλος Δελτα Σίγμα τίποτα. Ναι, μεν... Άρα ρε Γιώργο, τι μπορεί να υποπτευθεί ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την ομάδα, ο οποίος έχει περάσει τόσα πολλά στην ομάδα, στον Ηρακλή. Έχουμε δει και έχουν δει τα μάτια μας. Τι μπορεί να υποθέσει. Εδώ υπάρχουν θέματα. Δεν είναι έτσι. Λένε για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον οποίο τον αγαπάμε όλοι. Πώς θα έρθει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος? Εγώ δεν ξέρω αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος, εσύ Στέφανε, να κάνει χωριό με παράγοντες σαν το Θεοδωρίδη. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στον πάγκο του Ηρακλή και να κατεβαίνει ο Θεοδωρίδης και να του λέει ποιο να βάλει? Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό? Σοβαρά μιλάμε. Θα κατέβει ο άλλος με τα τσιγάρα και με τα ουίσκια ή θα κάτσουν σε μπαράκια να μιλήσουν? Ούτε μισή μέρα δεν θα μείνει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος στον Ηρακλή. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Να έρθει, ναι, με το καλό, τον αγαπάει ο κόσμος και τα λοιπά, okay. Με ποιους θα συνεννοηθεί? Δεν ξέρω πραγματικά. Και μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία συζητάμε είναι θέμα ότι κάνουμε αντιπολίτευση χαζά. Τόσο καιρό ακούγαμε ότι κάνουμε κακό επειδή τα λέμε, εντάξει. Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επαναπαυθεί ότι ο Θεοδωρίδης έχει οικονομική επιφάνεια και βάζει χρήματα και καλύπτει ανάγκες της ΠΑΗ Ηρακλής, χωρίς όμως να είναι τίποτα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Χωρίς να είναι τίποτα, δηλαδή την επαύριο φεύγει και δεν τρέχει τίποτα. Και πάνε ψάξει και βρες εσύ πάλι, όχι στον Καναδά, λίγο παρακάτω τον Ντόμ. Το είχα πει και τις προάλλες. Δεν θέλω να του συγκρίνω τον Θεοδωρίδη με τον Καγιούλη. Δεν θέλω να το συγκρίνω έτσι, γιατί δεν θέλω καν να σκέφτομαι τον Καγιούλη καθόλου. Δηλαδή. Δεν. Και εσύ, φαντάζομαι, και όσοι μας ακούνε. Δεν θέλω ούτε καν. Αλλά ούτε καν. Όταν πηγαίναμε στο αεροδρόμιο τότε να κάνουμε ντουσε εισαγωγικά στον Καγιούλη, γιατί κρυβότανε από τα μίντια και μας είδε ξαφνικά εκεί στο αεροδρόμιο, και μετά είπε: Παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε στη Μίκρα, και πήγαμε στη Μίκρα. Όταν του λέγαμε: Ποιο είναι αυτή τη στιγμή κουμάντο στον Ηρακλή, ξέρεις τι απαντούσε, Στέφανε? Εγώ. Εγώ, αυτά. Ποιος υπογράφει για όλα αυτά που γίνονται στον Ηρακλή, ξέρεις τι μας απαντούσε, Στέφανε? Όχι εγώ. Ο Καναδός. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή να το ξαναζήσουμε το έργο. Γι' αυτό σου είπα, υπάρχει πολλοί κόσμος που μιλάω μαζί του και διερωτάται αν ζούμε άλλον έναν εφιάλτη, γιατί μπορεί εμείς να βλέπουμε όλοι εμείς φαντάσματα, αλλά τελικά τα φαντάσματα γίνονται πραγματικότητα. Δεν ξέρω, εγώ αυτά... Βλέπουμε, δηλαδή... Ο Ρόκα βλέπει φαντάσματα που εχθές είπε ότι είναι εξωαγωνιστικοί οι λόγοι που χάσαμε? Όχι φυσικά, αλλά κοίταξε, κάτι μου θυμίζει αυτό. Να κάθονται τώρα απέναντι και να τον κοιτάνε την ώρα της συνέντευξης. Στέφανε, πραγματικά δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι σε κάτι ταινίες που πας να πεις κάτι και είναι απέναντι αυτός ο οποίος σε κοιτάει και σου λέει... Για πες. Μα σε αυτούς μιλούσε, δεν μιλούσε εμάς. Εμείς ήμασταν γλάστρες εχθές εκεί. Και λέει άλλα ντάλλον μετά. Τάχασε ο άνθρωπος. Τάχασε. Το καταλάβαμε, ναι. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο που σε χρηματοδοτεί. Να κάθεται απέναντι. Δεν θα τα χάσεις, τι θα κάνεις. Εννοείται. Και αυτό είναι το τελευταίο, εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο. Θέλει το τελευταίο άμα το δούμε από την ανθρώπινη πλευρά. Αλλά εμείς κοιτάμε το συμφέρον του συλλόγου. Και δεν καθόμαστε. Σε κανένα όνομα, είτε σε κανένα πρόσωπο. Και μην ξανακάνουμε, παιδιά, το λάθος με την προσωπολατρία. Γιατί βλέπω όλο αυτό που γίνεται στο Facebook με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, έγινε το λάθος και με τον Παύλο Μυροφορίδη. Μην το κάνουμε αυτό το λάθος με την προσωπολατρία. Μην βάζουμε πρόσωπα πάνω από τον Ηρακλή. Βλέπεις ότι δεν βάζω πρόσωπα. Όχι, δεν το λέω για σένα. Είχαμε σήμερα, ποτέ δεν βάζω πρόσωπα, γιατί πολλές φορές είδανε και είδανε τα μάτια μας. Εγώ, τι να σου πω, ειδικά. Και με αυτό το θέμα με τον Τάσο τον Κατσιάμπη, αυτό το οποίο έγινε, εγώ από προχθές όμως ήμουν απογοητευμένος με τον ντου του Θεοδωρίδη κάτω στον πάγκο του Ρόκα. Αυτός ο οποίος έπρεπε να προστατεύσει τον Ρόκα όμως ήταν ο Γενικός Αρχηγός. Δεν ξαναπήγε, Στέφανε, προπόνηση. Αυτό μπορώ να σου το πω ως ρεπορτάζ, έτσι. Από τον ντου και μετά δεν ξαναπήγε προπόνηση και χθες δεν ήρθε στο γήπεδο με το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρεις πόσο διαφορετικό θα ήταν άμα έμπαινε μπροστά
και τον έλεγε σε παρακαλώ πήγαινε πάνω. Α, εννοείς εκείνη τη στιγμή που έγινε το ντου, έτσι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Γιατί αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, είναι η ασχημωτέρα εικόνα που έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ασύγκριτη. Ασύγκριτη. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Αυτά, Γιώργο μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλέμε. Καλή συνέχεια, Στέφανε. Ο Στέφανος Σωτηρόπουλος ήταν και αυτός κασμένος, όπως όλοι μας. Μας έδωσε το δικό του σχόλιο. Τελείωσε πριν από λίγο στο βόλεϊ η παρένθεση. Το Κηφισιά Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-1. Η Κηφισιά που πάει στους 19. Έκτη θέση. Ο Ηρακλής μένει στην 7η με 16. Στο βόλεϊ που γίνανε φοβερά πράγματα πάλι. Μη τηλεοπτικό με τον ΠΑΟΚ, μη τηλεοπτικό με τον Παναθηναϊκό. Διαιτησία Γεροθόδωρου με τον ΠΑΟΚ. Μη τιμωρία Παναθηναϊκού στο κλειστό του Πανελληνίου προχθές. Ο Ηρακλής που πήρε αέρα το πρώτο σετ ήταν κοντά στο να πάρει και το δεύτερο. Το έχασε στο τέλος με 26-24. Μετά δυστυχώς ιτήθηκε με 3-1. Δεν πήρε τίποτα από ένα παιχνίδι που έδειχνε πολύ καλύτερο συνέναξη αυτού. Επηρεάστηκε σαφέστατα η ομάδα. Βέβαια εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε, δεν το ξέρω, να γίνει μια ένσταση, μια καταγγελία, μια οτιδήποτε και να τελειώνει η ιστορία εκεί. Κάνατε αυτό που κάνατε, τέλος. Ο Ηρακλής νικητής, γεια σας. Δεν ξέρω, μπορούσε να γίνει. Θα πει κάποιος, δεν θέλω να κερδίζω έτσι. Οκ. Okay. Αλλά θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός για αυτό που έγινε, το κέρδισε το ματσάκι, μια χαρά παραμένει τρίτος. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό που γινόταν, που έγινε, συγγνώμη, με τους πυρσούς, με τα καπνογόνα, με όσα συνέβησαν, το μάτς μπορεί να πήγαινε και στο 0-3, έτσι όπως είχε μπει ο Ηρακλής, γιατί είχε μπει αρκετά καλά. Έχει αλλάξει η ώρα για το Ηρακλής Κομωτινή του Σαββάτου, καθώς στις 5 είναι το Ηρακλής Καστοριά στο Ιβανόφιο, στις 7.30 θα γίνει το Ηρακλής Κομωτινή στη Μίκρα. Δεν είναι τηλεοπτικό, ο Ηρακλής όταν δεν υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις μπορεί να αιτηθεί την ώρα που θέλει. Συμφωνεί φυσικά και η Κομωτινή και το μάτς θα γίνει Σάββατο 7.30. Για τον μπάσκετ που τα πήγε περίφημα και μπράβο και στον κόσμο που έκανε και το μακρινό ταξίδι και ήταν στην Πάτρα με ευκολία. Παρά το ότι ο Απόλλων το τελευταίο χρονικό διάστημα έδειχνε να έχει βελτιωθεί και είχε ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο, ήρθε αυτή η νίκη σχετικά εύκολα. Με 62-82, με 20 πόντους διαφορά. Ο Χαρίλος Τρικούπης δεν μας το κάνει το κέφι. Έχασε εύκολα από τον Ιωνικό 53-70. Ο Ερμής Αγιάς κέρδισε δύσκολα τον Εθνικό μόνο με 4 πόντους, 97-93. Τον Εθνικό που είναι καταδικασμένος. Ιωνικός 36, Ηρακλής 35, Ερμής 33, Διαγόρας 30. Μόνος του είναι ο Διαγόρας πλέον στην τέταρτη θέση. Καστοριά και Χαρίλος Τρικούπης με τον Ιπποκράτη έχουν 29. Η Καστοριά που θα έρθει στο Ιβανόφιο στις 5 το απόγευμα το Σάββατο, ο Ιωνικός θα υποδεχτεί τον Ερμή Αγιάς. Έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Οι γυναίκες χάσανε πολύ μεγάλη ευκαιρία όσον αφορά το μπάσκετ, καθώς ιτήθηκαν μόλις με 3 πόντους. Εάν κέρδιζαν θα έβαζαν από κάτω τον Αθηναϊκό και θα είχαν αυξήσει τις ελπίδες για να αποφύγουν τα play-out. Ηρακλής, ΑΟ, Δάφνη Αγίου Δημητρίου 71-74. Ο Αθηναϊκός που έχασε το Sporting 77-56. Παραμένει ο Ηρακλής τελευταίος με 15 με 2 νίκες και 13 ήττες. Ο Αθηναϊκός το ίδιο 2 νίκες και 13 ήττες. Ο Πρωτέας Βούλας είναι από πάνω με 4 βαθμούς διαφορά όπως και ο Sporting. Τουλάχιστον ο Ηρακλής να παίξει τα play-out να βάλει τον Αθηναϊκό από κάτω. Για το βόλεϊ να προσθέσω το πρόγραμμα Ηρακλής Κομωτινή 7.30 το Σάββατο. Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΠΑΟΚ το Σάββατο επίσης στις 5, τηλεοπτικό R3. Τη Δευτέρα Παμβοχαϊκός ΑΕΚ R2. Έχει την Παρασκευή Φοίνικα Σύρου Ολυμπιακός. Ρεπό έχουν ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά. Για το βόλεϊ γυναικών το μάτς αναβλήθηκε το Σάββατο όπως αναβλήθηκαν όλα τα μάτς από την ΕΠΕΣΤ λόγω της κακοκαιρίας και ορίστηκε για την Τετάρτη 27 του μηνός με το Ρεοκαστρό και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το παιχνίδι για τη Β' Εθνική Γυναικών.
Καθώς ιτήθηκε χθες ο Ατρόμητος 3-2, ο Ηρακλής με νίκη θα ξαναμπεί στο κόλπο για την τετράδα. Θα παίξει την Τετάρτη στο Κατσάνι 9 και 4 απέναντι στον ΑΣ Ωραιόκαστρο. Για το ποδόσφαιρο να προσθέσω την Κυριακή Ηρακλής Παναχαϊκή, τηλεοπτικό είναι από την ΕΡΤ στις 3. Καραϊσκάκης Κέρκυρα, Σπάρτη Απόλλων Λάρισας, Αΐτος Πάτων Εγινιακός, Βόλος Κισαμικός, Πλατανιάς Απόλλων Πόντου, Τρίκαλα Εργοτέλης, Ηρώτος Δόξα Δράμας. Το παράδειγμα του Απόλλωνα Πόντου το έχω αναφέρει 1.000.000 φορές φέτος. Μια ομάδα που στον πρώτο γύρο είχε 14 ποδοσφαιριστές. Και αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμούς πίσω από τον δεύτερο Απόλλωνα Λάρισας. Ούτε λεφτά είχε, ούτε μπάτζετ είχε, ούτε ρόστερ είχε. Είχε τον Πουρτουλίδη και τα άλλα παιδιά. Και ο Νίκος ο Πουρτουλίδης και τα άλλα παιδιά, τον Πουρτουλίδη κάποιοι δεν τον θέλαν στον Ηρακλή, τέλος πάντων, κέρδισε και τον Βόλο χθες, 1-0. Τώρα πλέον έχει κανονικό ρόστερ βέβαια, αλλά έναν ολόκληρο γύρο στο Πούλμαν 15 άτομα μπαίνανε για να πάνε να παίξουν σε οποιοδήποτε πόλη εκτός έδρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορείς να κάνεις μια ομάδα που να πάει καλά χωρίς πολλά πολλά. Αυτά τα πολλά πολλά μας φάγανε. Αυτά τα πολλά πολλά μας φάγανε και οι μεγαλοστομίες. Σε ένα τελείως γελίο πρωτάθλημα φέτος που δεν έχει ομαδάρες, σιγά και τον Βόλο, σιγά και τον Απόλλωνα Λάρισα, σιγά και την Κέρκυρα, την είδαμε την Κέρκυρα. Ήρθε εδώ, πήρε χ, 0-2 από τα Σπάτα έχασε χθες. Σιγά και την Παναχαϊκή και σιγά και τις ομάδες που έχει αυτό το πρωτάθλημα φέτος. Το πιο γελίο πρωτάθλημα Β' Εθνικής όλων των εποχών. Και εσύ, Ηρακλή, είσαι δέκατος. Στο πιο γελίο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Αυτή είναι η ξεφτύλα. Κλείνουμε. Κλείνουμε και δίνουμε σκυτάλη σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα στο ντουέτο του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο. Τι να ευχηθώ τώρα. Πλέον σχεδόν κάθε φορά που κλείνουμε την εκπομπή λέμε ευχόμαστε αύριο. Να... Δεν ευχόμαστε τίποτα πλέον. Ό,τι είναι να λουστούμε θα το λουστούμε. Καλά στομάχια σε όλους και να πάτε να πιείτε λίγο, να ξεχαστείτε και να φάτε, να ηρεμήσετε στην παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος, στο Χορτιάτη, στην πλατεία Χορτιάτη, στο τέρμα των λεωφορείων. Τσικνοπέμπτη έρχεται, 2310-349-304. Να είστε καλά.